Λοιπόν, καλομήρα, Γιώργος Άβρα. Εμείς θα υπνοτίσουμε τα θύματα. Στα 30 εκατοστά, ρε φιλαράκι, λέω. Γιώργο, συγκεντρωμένος. Εγώ. Είναι μακριά σου, Ιωάννα. Δεν μ' αρέσει πώς το κάνει. Τι θα κάνουμε. Πάρε. Μπράβο, Ιωάννα, το πιέσαι το κόλπο. 30 εκατοστά το λαιμό, πάμε. Κούνα το λιγάκι, ρε μάλλον. Πώς θα με πνοτήσεις έτσι. Κούνα το, πήγαινε έτσι, κουνήσου. Αυτό είναι. Αυτό είναι, ρε. Πάμε σαν μας ατσίκλα, έτσι. Λοιπόν, θα παίξουμε το κυνηγητό της κουλαμάρας. Όπου σας αγγίζω, παραλύει το μέλος σας. Δηλαδή, σας αγγίζω στο γόνατο, αρχίζετε και τρέχετε έτσι. Σας αγγίζω στο χέρι, δεν έχετε αυτή την πλευρά. Σας αγγίζω στη ράχη, έχετε αρχίσει και πέφτετε. Πρέπει να καταφέρω όλους να σας κάνω πτώματα κάτω. Κάτω! Καλομήρα! Είναι τέλειο αυτό, παιδιά, είναι τέλειο. Τέλειο! Ευχαριστώ, Μίκη! Μην κρατήσει το τραβάκι! Αυτή είναι φανταστική αίσθηση. Να το κάνετε όλοι. Μπράβο, Ιωάννα! Μπράβο, αγάπη μου! Πολύ ωραία! Πολύ ωραία! Κάνετε ροή-βροή! Συνεχίζει, καλομήρα! Θα πάω κρίση! Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Αχ, ωραίο. Ίδια ποδιά. Τι σου, ευτυχισμένος. Όλες σου οι επιθυμίες να γίνουν πραγματικότητα. Και εσύ ό,τι επιθυμείς και να δεις το παιδί σου όπως θες. Σε ευχαριστώ. Όπως θέλω εγώ, μου αρέσει αυτό. Δηλαδή, όχι όπως θέλει εκείνος, όπως θέλω εγώ. Εντάξει, γιατί είχαμε αυτή την κουβέντα πριν. Γεια σου, Κώστα μου. Χρόνια πολλά και σε σένα. Λιμέ. Πολλά και σε σένα, Ελένη. Καλά είσαι. Μια χαρούλα πανευτυχής. Χρόνια πολλά, Πασά μου. Έχετε πολύ γλυκές μανούλες και είπα σήμερα έτσι να τις δω λίγο να τα πούμε, για να σας ευχηθούμε. Είστε πανέμορφες. Είναι ωραιότατες και γράφουν και πολύ ωραία στο γυαλί, για να μην νομίζετε δηλαδή ότι μόνο εσείς βγαίνετε όμορφοι στο γυαλί. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστούμε για τα μηνυματάκια που μας έγραψες χθες το βράδυ. Τα είδαμε όλα, τα δώρα σου. Πώς? Τα δώρα που άνοιξες. Ωραία, το πουκάμισο είναι από μένα το ριγέ. Η κόκκινη μπλούζα είναι από την Κατερίνα. Εντάξει, μαμά, ευχαριστώ πολύ. Μαμά, εντάξει, μαμά. Γράφει τώρα, μάνα. Γράφει. Ναι, έλα, να σου πω. Η δικιά σου η μαμά ερχόταν στο σχολείο να σε ταΐσει αυγουλάκι, γιατί η δικιά μου ερχόταν στο δημοτικό. Η μαμά από όταν ήρθε στο νηπιαγωγείο, έφαγε πόρτα. Ήθελε να έρθει και δεν γινότανε. Ήταν στο Ιερούλη. Από τον νηπιαγωγείο και μετά είμαστε παράλληλοι δρόμοι. Έτσι είναι τα παιδιά. Πάντως το έτρωγε. Έτσι είναι τα παιδιά. Το έτρωγε το φαγητό του από το σπίτι. Το έτρωγε ναι, 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 το σπίτι του ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό, γι' αυτό. Ο δικός σας. Εγώ όταν πήγαινα τον Κώστα στη στάση του λεωφορείου που πέρναγε για να πάει στο σχολείο του. Ναι. Από κάποια ηλικία και μετά μου έλεγε κάτσε στη γωνία να μην σε δουν τα παιδιά.
για να πηγαίνει μόνο. Λοιπόν, ήταν βράδυ όμως και σκοτάδι ακόμη και φοβόμουν να τον αφήσω μόνο του. Και μου έλεγε όχι, κάτσε εκεί για να πάω να φαίνεται ότι πήγε μόνος του. Γιατί ηλικία μιλάμε τώρα. Πόσο ήσουν, Κωστάκη, τότε? Δεν ακούω γιατί δεν θέλω να ακούω. Λοιπόν, σου έχω εξηγήσει κάποια πράγματα. Όσο πιο λιγότερα είναι, τόσο το καλύτερο. Έλα, βρε Κώστα μου, σιγά. Μανά, αν με βλέπεις τώρα, κανόνισε. Σταπορώ, ο Καραφούτης τι είπε? Πώς θα βγεις στον πρωινό καφέ? Εντάξει, δεν πήγες στον πρωινό καφέ, δεν πήγες. Ναι, αυτό όμως. Ο τέλος σε κάτι τέτοια είναι, γιατί να καλέσουν τη μάνα και τον πατέρα? Που τους άντρες σαν τα ζαριά τους μπεγλερίσα. Είμαι εγώ γυναίκα φίνα ντερμπεντερίσα. Βάλουμε δεύτερη. Ναι. Δεν θυμάμαι πως θα έχω κάνει το. Στα ρεφρέ μόνο, έτσι. Μήπως να μου την κάνει ένας άντρας. Άμα βρούμε έναν άντρα. Να φωνάξω τον Καραφώτη. Εκεί πάει το μυαλό μας συνέχεια, έτσι. Που τους άντρες σαν τα ζαριά. Του τους. Τους μπεγλερίσα. Που τους άντρες σαν τα ζαριά τους μπεγλερίσα. Είμαι εγώ γυναίκα φίνα τερμπεντερίσα. Ψηλά, πού φτάνει, Φάτι, εσύ, πού φτάνει? Θα πω και 17 φορές καλύτερα. Όλο αυτό λέτε όταν βγαίνετε. Δεν είχα καλύτερα. Μπορείτε να το πείτε 17 φορές καλύτερα. Γιατί δεν το λέτε επιτέλους? Έλα ρε Αστέρη, Παπαρότη, συγγνώμη. Γιατί δεν το λες αυτό? Τι, όχι, εγώ δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Κύριε Χρήστο, να σας εξηγήσω κάτι. Άμα βγούμε από εδώ και κάνουμε δική μας δουλειά, θα έχουμε περισσότερες ώρες στο στούντιο. Καλά, εννοείται ότι άμα κάτσεις. Και μετά από τη μία-δύο-τρεις που το λες. Όχι, μία-δύο-τρεις που το λες, μετά θα αρχίσεις και το λες καλύτερα. Το στρώνεις το κομμάτι. Είναι πολύ δύσκολο να το πεις με τη μία. Μετά από σένα ζω. Μπορώ και ξαναζω. Μονάχο συνηθίζω τον κόσμο να αντικρίζω σε σπίτι αδιανό. Μετά από σένα ζω. Μετά από σένα ζω. Ζω. Το φόρεμα που τόσο μου πάει και στο χώρο που μου έχει μάθει ότι τόσο μασάει. Μα έλα που δεν μπορώ πλέον να δισταθώ. Σε αυτό το φόρεμα που τόσο μου πάει και στο χώρο που σου έχει μάθει ότι τόσο μασάει. You guys are terrific together. You're terrific. You're terrific. Don't change anything. Εσύ και νόμο όλα τα έχεις εσύ. Και μακιγέρ κατοίκων και προσωπικό κομμωτή. Ναι, μανικιούρ γαλλικό. Πάμε πάλι. Ότι συγχαίνω μ' όλα τα έχεις εσύ. Και μακιγέρ κατοίκων και προσωπικό κομμωτή. Δυο ώρες θες να σου ετοιμάσουν μανικιούρ γαλλικό. Καθώς εσύ μιλάς με ένα άλλο ψώνιο στο κινητό. Καλό, καλό, καλό. Του μπαμπά, του μπαμπά. Του μπαμπά, του μπαμπά. Με μπαμπά και μαμά. Μαμά, μπαμπά. Που παριστάνει τον τύπα με τα λεφτά του μπαμπά. Μα έλα που δεν μπορείς λέω να αντισταθείς. Σ' αυτό το φόρεμα που τόσο μου πάει. Και στο χώρο που μου κοιμάται ο χειγός στο μασάζ. Δυο ώρες θες να σου ετοιμάσουν μανικιούρ γαλλικό. Καθώς εσύ μιλάς με ένα άλλο ψώνιο στο κινητό. Θέμα συζήτησης μαντεύω μόδα και κοσμικά. Ο κόσμος καίγεται μαζί στο δικό σας χαμά. Το μας αρέσει και το έρχεται το μάντα φιγκάρο. Μα θα σε πάρω κάτι θα σ' αρέσω μόνο εγώ. Ναι σιγά. Μετά το μόνο εγώ. Okay. Πες μόνο εγώ εσύ. Μόνο εγώ. Okay. Μόνο εγώ. Μόνο εσύ. Μόνο εγώ. Believe me. Get over yourself. Μόνο εγώ. Σιγά.
Please go down. Okay. Κι εγώ απ' την άλλη πως το κάνουμε στην Κεσαριανή. Μέλα που... Έχει και εικόνα. Καλομιγά. Είναι κάτω, ακόμα γράφει, δεν έχει τελειώσει. Yeah. Yeah. Γιατί έχει γίνει τέλειο το μασάι. Το κάνω. Έχει γίνει άψογο. Έχουν βάλει τηλέφωνα μέσα. Να μιλάει Καλομιγά στο κινητό. Yeah. Hello. Hello. Hi. Hi. Yeah, yeah, I'm doing great. Oh. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάτι έγινε. Κάτι έγινε και θέλω να το ξέρεις. Εντάξει. Δεν είναι για σένα. Κάτι έγινε. It's good or bad. Just like that, and all of a sudden, this lady, she came up to me and started like giving me big angalitas, and another lady, big angalitas, and sagapao, sagapao. And I said, I know this face from somewhere. I know this face. Πού το ξέρω αυτό το πρόσωπο? Και μετά, I said, oh my God, it's Maro's mom. She goes, yes, I'm Maro's mom. She's a lovely, lovely lady. I don't want to cry again. I'm going to tell her she's crying again now. Yeah, and then she's going to say their teacher's crying too. What is this? Lamsi number two. E fame story number two. I love you, my Asian mommy. Me too. Μισθιούλη. Ναι. Ο Κωνσταντίνος είμαι. Έλα, how you calling me? Σας παίρνω το δωμάτιο επικοινωνίας. Ναι. Γιατί καταρχάς δεν χαιρετηθήκαμε για Σαββατοκύριακο. Ναι. Γιατί ναι. Ξεχάστηκα, πήγα στο στούντιο μέσα με τον κύριο Γούναρη και ξεχάστηκα. Ah, Κωνσταντίνο, you're such a good kid. Είσαι φοβερός άνθρωπος. Μπράβο σου. Αλήθεια, μπράβο. Λέμε κάθε φορά καλό Σαββατοκύριακο. Δεν μπορεί αυτό, θα μου πήγαινε ξουζιά. Δεν γινόταν να πάω έτσι. Πώς πήγε το τραγούδι? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και ο κύριος Γονάρης μου είπε ότι του αρέσει που έχει διάφορα χρώματα μέσα. Μπράβο. Δεν έχει ένα χρώμα. Δηλαδή δεν έχει κάτι που μπαίνεις κάπως και μετά μένεις εκεί και ξεχνάμε ότι τραγούδησες. Μπράβο. Μόνο αυτό να προσέχεις από αρχή. Ναι, όσο για το αρχή, για την αρχή μάλλον. Ναι. Μου είπε ότι θα πρέπει να το τονίσουμε, τον πάσιμο σου λέει, γιατί είναι αλλαγή τόνου στη Μάρο επάνω και είναι μια μαγιά που πρέπει να την επιδείξεις. Ναι, you take the apostasy from the ναι, το ξέρω, το ξέρω. Απλά... I don't want you cool, but I want you low profile, strong, and then μετά δίνει. Αυτό that you did, I really, really liked it. No matter what you're gonna do, you're gonna sound great, because you're a very good singer. Και θέλω το ξέρεις αυτό. Από μένα, with all my heart, αλήθεια. I'm very proud of you because you really listen, you really work hard. You have no ethos και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλήθεια. I send you a big kiss on your μάγουλα. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης. Εντάξει. Ναι, Μιζούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από σένα ζω. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στη Μιζούλη και στον κύριο Γουναρή, απ' την άλλη. Και οι δύο είναι άνθρωποι που μου δίνουν πάρα πολύ κουράγιο όταν μου λένε κάποιο λόγο καλό. Θέλω να κάνω κάτι που να συμφωνούν και αυτοί. Σαν τρίτη, όπως το κοιτάνε, βλέπουν αν εγώ θα φανώ πιο αλαζονικός να κάνω κάτι που θέλω να κάνω ή όχι. Και θα προσπαθήσω να είμαι πιο low profile. Thank you.
κάτσουμε. Και κάτσουμε. Είσαι πολύ γραφό. Να σου πω, άλλη φορά το μεγκανάκι να το κρύβεις πριν. Δεν είναι σκάδαρμα. Την κουκλάρα σας το μεγκανάκι. Τι είναι, ωραία. Γνώρισες το μεγκανάκι πιο γρήγορα από μένα. Τι κάνεις, πώς είσαι. Καλά, και... Σε πέσει από παίρνουνε. Άσυμπορο. Δεν το μάλλον κανένα. Μην ανησυχείς, δεν είναι. Το καλοδυράκι πώς είναι. Άμα το δείτε. Καλό, ε. Ναι, τώρα, πάνω κάνει πρόβα. Αυτό. Τρελό. Είδες πώς χορεύεις το μεγάκι. Ναι, το είδαμε. Εγώ πες τη, θυμάμαι που μου είπε ότι θα με μάθει να χορεύει. Χθες τράβωσαν τη Χριστιανά. Χθες ξύπνησα, έπαιρνα πιάτα, ήταν και η μέρα από τέτοιο. Εντάξει, την προηγούμενη δεν είχα πάει. Κάναμε το της Eurovision το κομμάτι χορογραφία. Σιγκ. Όχι, ρε, της Eurovision το κανονικό, το νούμερο 1, της Ουκρανίας. Και έπαιρνα πιάτα, ήμουν κι εγώ. Έβαλα τις φορμίτσες μου. Μια φορά έλεγα να πας γυμναστική, όχι 9 παρά 5 παρά 1, ξέρω εγώ με την τζιμπλό στο μάτι. Πάω, κατεβαίνω κάτω, γεια σου Χριστιανά, τέτοια. Γεια σου. Βάζει το κομμάτι, εντάξει, εγώ είχα ξεχάσει ότι την προηγούμενη μέρα δεν είχα πάει και ότι είχα κάνει το κομμάτι. Και λέει, έχετε 15 λεπτά να μάθετε τη χορογραφία. And 1, 2, 3, 4. Καθίστε να το μάθετε. Εγώ δεν θα σας το μάθω. Μάθετε το μόνο σας. Και σας έδειχνε... Στο Γούναρ και στη Μασίνο. Και είναι στα κλαρίνο, δι' προσοχή. Μια χαρά μου λέσαστε όλα τα παιδιά. Δεν το καταλαβαίνω. Αναφέρει σε σχέση με την Ακαδημία, με τα μαθήματα. Και σε σχέση ότι γίνεται και Ακαδημία και reality. Θα πετάξει το reality στην άκρη. Όχι, δεν με κατάλαβε. Το reality θα το παίζει παραγωγή. Ο Κώστας θα το πετάξει. Εσύ θα πάρει, α πούμε, αυτό που είναι Ακαδημία. Τι είναι πιο πολύ. Λέει γιατί μπήκε και λέω φυσικά και πήγα γιατί Γούναρη, Μασίνο, όλου. Αλλά λέω δεν είναι μόνο αυτό. Λέω. Είναι και ένα reality. 23 ώρε να σπρώξω. Μπορώ να παίξω λίγο με τον αδερφό μου. Γιατί λίγο γιατί σοβαρέψω και εγώ δεν μπορούσα να ξέρω. Εντάξει, θα το δούμε. Ναι, ρε Κουστάκι. Αφήστε τα απ' έξω. Μην ρωτά τι γίνεται έξω. Εγώ δεν ξέρω να σου πω. Θεωρείς δηλαδή ότι δυσκολεύεται στα ακούσματα και στα κάποιος μόνο ξένα, μόνο άλλα άτομα εκτός από τη Μάνος και τον πατέρα σου. Δηλαδή αν σε ένα άλλο άτομο... Ας με παίρνει. Αν ένα άλλο άτομο... Αν ένα άλλο άτομο σου... Αν ένα άλλο άτομο μπορεί να λαμβάνει 100, εγώ δεν λαμβάνω 100 και με οτιδήποτε περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή εμένα δεν με ενδιαφέρει. Με είδες καμία φορά να έρθω και να έχω μούτρα κατεβασμένη να σου δώσω να σκεφτείς ότι μπορεί κάτι έξω να γίνεται. Μα δεν σε αφορά καθόλου. Δεν σε αφορά αυτό. Ας το τώρα, ρε παιδί. Μισό λεπτό, βρε Ριώνα. Ό,τι γράμμα θα πάρεις, email θα πάρεις. Δεν, εσύ, για σένα, εσύ μου λέγες θες να κάνεις μαθήματα με την Μασίνο και να παρακολουθείς. Εκεί μπορείς να δοθείς. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Γιατί, ξέρεις ποιος αγχώνεται. Αυτός που δεν ξέρει. Αποκλείεται. Όχι, αυτός που ξέρει ότι πρέπει να αποδώσει. Αυτός που δεν ξέρει πάει του γρού με το κεφάλι και χρησιμοποιεί την ψυχή και έχει τις... Θα σου πω γιατί αγχώνεις. Ναι, εγώ τι... Θες να κάνουμε ανταλλαγή. Είναι έξω αυτό το άγχος που έχεις και από αθλητής. Α, μπράβο. Σκέφτεσαι τι θα πει η κριτική επιτροπή ή ο κόσμος, ας πω, σας εκκρίνει. Αυτό είναι το θέμα του. Έχουμε και τη Αμά. Κάθε φορά τραγουδάω και γυρνώ πρώτα και ρωτάω τη Αμά πώς από το κομμάτι. Και μετά περιμένω την κριτική. Δεν ξέρω, δηλαδή, εγώ ξέρω ότι και η κριτική επιτροπή να σου πει εσένα όχι 40, όχι 140. Ακριβώς. Αν δεν είσαι ευχαριστημένος, τελείως. Αυτό έτσι είναι, αυτό θέλω. Εμένα, Κωστάκι μου, μου αρέσει. Κάνε ό,τι θες. Έτσι με στάρω, γι' αυτό τέτοιο. Εγώ σου πω. Ό,τι θες πλάκι, ό,τι θες. Έλα να σου πω. Έχουμε και δυνατότητα. Με πήρε μια ηθοποιό. Μιλάμε ναι. Και μου λέει, γνώριζε, είχε ένα γνωστό και τα λοιπά. Τελείωσε άσχετα άτομα. Τώρα, όντως πρέπει να φύγει. Μην απογοητεύσει κανένα. Δεν είναι να απογοητεύσει. Τι χτύπησε το κουδούνι. Δεν είναι να απογοητεύσει κανένα. Δεν μπορεί να χτύπησε κουδούνι. Μην απογοητεύσει κανένα με συμπεριφορές και τέτοια και στο δωμάτιο μέσα που λες αυτά. Άλλη φορά να μην τα τραγούδια βάλει. Καλά. Λοιπόν, Σαβίνα, πού είναι το playback σου? Θέλω να κάνουμε κάτι. Θέλω να δοκιμάσουμε κάτι. Πες το. Δεν μπορώ. Είναι μια βότσα. Σαν ένα στρογγυλί σου. Πήγαινε εδώ. Πολύ κουρασμένη. Θα σου πω. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα και εντάμε φιλιά το κορμί.
κορμί σου. Μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Κύριος Γιώργος Κατσαρός. Ναι. Είμαι κι εγώ από τους φαν του YouTube. Έλα λίγο. Ναι, sorry. Φίλος του Αντώνη. Και σήμερα αποφασίσαμε να έρθω να σας κάνω αυτή την... Αν τη θεωρήσετε έκπληξη. Γιατί πιστεύω ότι έχετε... περιεχόμενο, έχετε μουσικότητα, είσαστε πάρα πολύ καλοί όλοι. Πιστεύω ότι αυτή η σειρά, αυτή τη στιγμή, είναι η πιο πετυχημένη σειρά και μιλάω από μια πείρα που έχω 10 ετών με το παλιό Να η Ευκαιρία που εσείς ίσως να μην είχατε γεννηθεί. Δεν ξέρω ποιοι θυμούνται το Να η Ευκαιρία, το λίγο. Κωνσταντίνος. Λίγο βέβαια, γιατί είσαι μικρός. Η Ραλία το θυμάται. Και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα, ό,τι και να γίνει, είσαστε όλοι νικητές, να το ξέρετε. Γιατί είσαστε όλοι καλοί. Έτσι όπως κοιτούσα τώρα στα γραφεία τις φωτογραφίες σας, τις συζητούσαμε, πραγματικά αυτή τη στιγμή η ομάδα αυτή είναι ομάδα κρούσεως. Έχω μια αρρώστια εγώ με την νεολαία, γι' αυτό παρακολουθώ το Fame Story και γι' αυτό χαίρομαι που έχει επιτυχία το Fame Story. Πιστεύω πάρα πολύ στους νέους και ιδιαίτερα στους νέους που έχουν ταλέντο. Δεν φταίνει το ταλέντο. Μα το, η δουλειά είναι. Αν δεν δουλέψεις. Προσέξτε, αυτά που σας λένε οι άνθρωποι εδώ, είτε τους παραδέχεστε είτε δεν τους παραδέχεστε, ήρθατε εδώ για να τα ακούσετε. Ήρθατε κάτι να κερδίσετε. Και από το χειρότερο θα κερδίσετε κάτι. Να είσαστε σίγουροι. Μόνοι σας μπορείτε να απορρίψετε κάτι. Μόνοι σας. Και να κρατήσετε όμως το καλό. Γιατί και αυτοί που διδάσκουν δεν θα σας πούν πάντα, δεν θα είναι όλα τέλεια αυτά που θα σας πούν. Θα σας πω και κάποια πράγματα που μόνοι σας, επειδή είσαστε έξυπνα παιδιά, θα τα απορρίψετε. Δεν είναι για να το πείτε. Και τώρα στενοχωρήστε το δάσκαλο. Αφήστε το δάσκαλο να βγάλει την ψυχή του. Η Ιωάννα, ας πούμε, που είναι παρεξηγημένη, και είναι μια χαρά κοπέλα. Εγώ τη συμπάθησα από την πρώτη στιγμή. Όπως όλους βέβαια. Αλλά ήταν παρεξηγημένη γιατί ο Πανούλης, τον Πανούλη το λέω, τον πάρω το λέω Πανούλη, γιατί όταν δούλευα με τον πατέρα του ήταν πιτσιρίκι. Δεν νομίζω ότι είχε κάτι πρόθεση. Κανείς δεν είχε κάτι πρόθεση. Αλλά όταν κάποιος πάρει ένα τίτλο του δασκάλου, είναι δάσκαλος. Δεν έχει σημασία αν έχει δίπλωμα ή δεν έχει δίπλωμα. Πόσο μάλλον ο Πάνος που έχει μεγάλη εμπειρία από τη δουλειά. Για μένα, θα σας πω μια αλήθεια, είσαστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Εδώ πια τα πράγματα, για μένα είσαστε όλοι πρωταγωνιστές αυτή τη στιγμή, είσαστε όλοι νικητές. Είσαστε όλοι νικητές. Θα φύγει τώρα κάποιος, μοιραίος θα φύγει κάποιος την Κυριακή. Εκείνο που το συγχωρώ είναι αυτό το κλείσιμο στη γυάλα. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου στον καλλιτέχνη. Ο κόσμος θέλει να σε δει, να σε ακουμπήσει. Και μετράει πάρα πολύ. Έχω μια ανιψιά όπου κάποτε, όταν δούλευα με τον Πουλόπουλο, περάσαμε ένα Πάσχα μαζί στην Κέρκυρα με τον Πουλόπουλο και δεν ήξερε ο Γιάννης ότι είναι ανιψιά μου, ήταν μικρή, ήταν 8-9 χρονών. Λέει, κύριε Πουλόπουλο, σας παρακαλώ ένα αυτόγραφο. Και ο καημένος του έκανε επίτηδες. Αν την ώρα εκείνη μπορεί να πήρε το ούζο του, μπορεί να πήρε μια, μια άλλη φορά. Δεν το έχει ξεχάσει ποτέ, ξέρεις αυτό. Και μου έχει κάνει εντύπωση. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε. Γιατί ο κόσμος σας βλέπει κάπως. Ιδιαίτερα εσάς τώρα. Θα το καταλάβετε μόλις βγείτε έξω. Λιγάκι η Ιωάννα πρέπει να το έχει καταλάβει αυτό. Γιατί πέρασε κάποιες εβδομάδες έξω. Θα το καταλάβετε μόλις βγείτε έξω. Εσείς μόλις πάτε στην Αμερική, στον Καναδά, στις γειτονιές σας, στους φίλους σας, όλοι θα φέρουν κάτι από εσάς. Μην το αρνηθείτε ποτέ. Μην γυρίσετε την πλάτη. Μην καβαλήσετε καλά με άλλα λόγια. Έχει μεγάλη σημασία. Ξέρετε, σήμερα είναι η τηλεόραση και ο κόσμος τα βλέπει όλα. Λοιπόν, αν θέλετε, μπορούμε να περάσουμε στην άλλη φάση. Θα πάμε κάτω, στο πιάνο.
Εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε, βέβαια. Εδώ πέφτει ο ύπνος. Λοιπόν, θυμάμαι όταν πρωτομπήκατε στο παιχνίδι, ήσασταν έτσι... ψαχνόσασταν όλοι. Το δίκιο σου. Τσαρωμένοι. Τσαρωμένοι, ναι. Εσύ γιατί στην αρχή σου ήταν πιο... Τι σου σημαίνει τώρα. Και δεν είσαι όπως ήσασταν. Που παίζετε με τα παιδιά εδώ, έκανε διάφορα καλαμπούρια κλπ. Πως είσαι ερωτευμένη. Μη κακό. Τι κακό. Καθόλου. Δεν μπορεί να πάει μία μέρα, πρέπει να πάει δύο. Και δεν πάει δύο. Δεν είναι κακό. Σαβίνα, από τη σου ετοιμάζω. Τα πιανώ στη Μακρίτσια, τα βά στη Παλιά Καστρίτσα. Και τα ψάρια τα κοφρίτσα, τα γίνω όλη η Βενίτσα. Όλοι μαζί. Για τον εαυτό σου και έχεις, είσαι λάθος. Σου έχω ακούσει που το λες και πολλές φορές λες δεν μπορεί να τραγουδήσει καλά. Ή όχι, θα λες θα σκίσω. Αφού το ξέρεις το τραγούδι, λες μια χαρά. Ναι, θα το πω. Δεν μας το βάζαμε. Ο δάσκαλός σου εδώ δεν θα στο. Δεν θα μου λέει, μην το βάζεις. Μην το φοβάσαι. Ναι, δεν το φοβάμαι τώρα, απλά. Φοβάται γενικά τον εαυτό του. Αυτό του λέω. Αν τον έχω δει που το λέω. Καταλαβες. Κλαίει στα μάτια μου, Θεό. Μπράβο. Έχω το πόνο σου. Δεν είμαι σίγουρος για τις νότες τώρα, γι' αυτό θα πάμε. Στους ώμους δεν με χωράει το κρεβάτι μου, γιατί μου λείπει η αγάπη μου. Δεν με χωράει το δουλειάς, αφού εσύ δεν μ' αγαπάς. Στο τάξη μάκη μου. Αυτή είναι δική σου ιστορία, δηλαδή. Εσύ καταλαβαίνεις τι συμβαίνει γύρω σου, ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι είσαι έξυπνη. Πρέπει να προσαρμόζεσαι και τις... να προσαρμόζεσαι σε αυτά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Για το παιχνίδι μιλάς τώρα. Ναι. Αλλά... η εξυπνάδα δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με αυτό. Με το παιχνίδι. Ρε παιδιά, βαριέμαι εδώ μέσα! Τι κάνεις. Βαριέμαι! Ωραία, έχω μια ιδέα λοιπόν. Μπορεί να σε κρυφτεί. Α πηδήξουμε το φράχτη να πούμε. Έχω φρίξει τελείως. Θες το μεσημέρι, σας είπα τι έβλεπα όλη την ώρα στον ύπνο μου. Δεν μπορώ άλλο. Α, τι κάνει. Παπαπαπα. Τι έβλεπε. Τι έβλεπε. Τι έβλεπε το μεσημέρι, όλη την ώρα στον ύπνο σου. Sex dreams. Sex dreams. Όλη την ώρα όμως. Παιδιά, όλη την ώρα. Ένα σάκο του μπόξου, εγώ το έχω πει πριν και ο καιρό. Ναι, δεν το συζητώ. Ξέρω, θα ήταν, χωρίς πλάκα. Ποιος θα προφέρει. Καταρχήν, κάθε φορά το σέβλεπα. Σάκο του μπόξου, βέβαια. Πάντα νεύρα. Εσύ. Γιώργο. Όχι πάντα, το 90% τη διάρκεια τη ημέρα. Εγώ. Έχει νεύρα και απλά θα βγάζει πάνω μου. Ναι. Άρα δεν σα πάω εγώ. Όχι, εσύ μου το σπάς. Μένε μου, Γιώργο. Όχι. Όχι, πού ξέρει. Ξέρω εγώ. Πού ξέρει. Πού ξέρεις. Δεν σου πω εγώ, θα έχουν σπάσει όλοι οι άλλοι και απλά επειδή δεν έχεις με ποιον άλλον να ξεσπάσεις. Γιατί δεν έχω με ποιον άλλον να ξεσπάσω και ξεσπάσω. Δεν ξέρω γιατί, έτσι πες το εσύ. Να τα άσαλα να παίξουμε με το μπαλάκι. Με τα μπαλάκια. Για να θα παίξουμε με τα μπαλάκια. Όχι.
Παιδάκι μου, σταμάτα να παίζει με τα μπαλάκια. Θαμάμε τα μπαλάκια, μωρέ. Γιώργο, έλα να παίξουμε τα μπαλάκια. Ωραίο είναι αυτό το μπαλάκι. Βασικά μου μεταδίδεις νεύρα τώρα, ε. Γιώργο, θες. Θυμώνεις πολύ. Εγώ αν θυμώνω πολύ. Ο Γιώργος άμα θυμώσει μια και καλή παιδιά. Ναι, θα κρατάει πολύ. Θυμώσει πολύ. Θέλω να πω γενικά ο θυμός είναι δυνατός θυμός ή... Όταν θυμώσω, ναι. Αλλά δεν θυμώνω εύκολα. Θέλω ένα τέτοιο βίντεο κλιπ. Τι ωραία. Μου φαίνεται θα γίνει κανένα μπουγέλο ξαφνικά, ε. Είστε. Είστε. Εγώ δεν ψήνομαι, αλλά οκ. Κάντε, βλαμμένο. Ο Γιώργος βγάζει μικρόφωνα, ετοιμάζεται. Σαβίνα. Είσαι προτινόμενη. Αθηνά. Είσαι.